Γεια σας, Σόλιντς εδώ και αυτό θα είναι το Elo Hills Μέρος 13 όπου θα παίζω με Ανίβια. Και αντίπαλος μου στο lane θα είναι λογικά μια Kayle που από ό,τι μου φαίνεται γενικά η Ανίβια είναι σχετικά καλή αντίον της Kayle γιατί με το ulti της κατεβάζει και το attack speed και τέλος πάντων την κάνει zone από τα creeps. Αλλά πριν τα 6 τέλος πάντων πρέπει να είμαι λίγο πιο προσεκτικός. Επίσης αυτό το game έχουμε μια Caitlyn και μια Zyra οι οποίες λένε ότι είναι το καλύτερο bot lane της Ευρώπης. Αυτό μένει να το δούμε. Και επίσης είμαι πλέον στο Gold 2. Βέβαια έχω νικήσει ένα παιχνίδι, έχω χάσει γύρω στα 5-6. Κάποιος μου έχει κάνει βοντού, δεν εξηγείται αλλιώς. Ό,τι παίζω το χάνω, δεν έχει σημασία. Ό,τι και να κάνω, χάνω το παιχνίδι, ό,τι και να γίνει. Και επίσης πριν πήγα να βγάλω ένα βίντεο, τέλος πάντων, αλλά έφαγα, βασικά κόλλησε το παιχνίδι, κράσαρε. Οπότε είπα να μην το ανεβάσω γιατί δεν θα είχε νόημα. Αλλά και πάλι δεν χάσατε τίποτα. Κάναμε surrender στο 24, κάτι τέτοιο. Anyway. Ωραία. Έχω σχετικά αρκετό καιρό να παίξω Ανίβια. Αυτό με ανησυχεί λίγο. Αλλά δεν πειράζει. Θα κάνω το καλύτερο μπορώ. Επίσης πρέπει λίγο να συνηθίσω στα last hits γιατί η Ανίβια έχει ένα αργό animation. Οπότε. Ναι, ίσως χάσω μερικά μέχρι να το συνηθίσω. Anyway. We have Lubu. Τι είναι αυτό? Δεν ξέρω. Οκ, ας κάνουμε ένα invade. Ψηθείτε να έρθετε. Έχουμε Zyra, έχουμε Ανίβια, έχουμε τον Renekton που έχει στάνει. Εντάξει, άμα ζήσει μετά ο άλλος, τι να πω. Συγχαρητήρια. Θα πάω να τους φίξω το χέρι. Invade ρε. Πάμε, πάμε. Ψηθείτε. Ψηθείτε. Καμ, 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 καμ. Επίσης έχουν σκάνερ που σημαίνει ότι μπορώ να βάζω wall και όλα αυτά για να τον πετάω έξω. Έλα, πηγαίνετε τώρα. Go. Go. Πες μου ήταν εδώ. Δεν ήτανε, fuck. Και πού ήτανε, μου λες. Εδώ, εδώ. Α, εδώ ήταν, fuck. Οκ, μπορούμε να το πάρουμε αυτό. Ο Renekton πρέπει να πάει πάνω, έχω την εντύπωση. Τώρα το μεταξύ βγαίνει όλα στο 1.55. Ωραία. Α, ωραία, δεν μου πήρε και κρύψη, ευτυχώς. Και να με περιμένουν όλοι εδώ πέρα. Όλοι. Βασικά θα είναι η Kayle και ο Skarner. Οι οποίοι μπορεί να είναι στο μπλε μας. Μπορεί να είναι και στο κόκκινο βέβαια. Έλα να πάρω τουλάχιστον το XP αυτό το creep. Αυτό θα το χάσω, οπότε ας πάρω αυτό. Ωραία. Τσουπ. Αυτό το animation της Ανίβια. Στο last hit. Πολύ χαλαρωτικό. Τσακ. Τσουκ. Η Kayle έχει χάσει αρκετό XP βασικά, οπότε στα δύο level θα μπω κατευθείαν να την κάνω damage. Μπούμ. Άλλο ένα τέτοιο θες και ένα ignite και πέθανες. Συγγνώμη που στο λέω. Δεν θέλω να σε τρομάξω, απλά να σε προειδοποιήσω. Άμα δεν κολλάω κιόλας, καλά θα είναι. Α, αυτά τα teleport. Έλα, ψήσου τώρα να με αφήσει να κάνω last hit. Σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ. Oh, δύο last hit πήρα έτσι, παιδιά. Είμαι ο καλύτερος, δεν το συζητάω καν. Oh, το best bot lane you. Αυτό είναι το best bot lane you, ρε. Ναι, γενικά όσο είναι pre-made δεν ξέρω, έχω μια προκατάληψη μικρή να πω. Κάτι έτσι, ένα... Έλα που δεν την πέτυχα, πλάκα κάνεις. Την πέτυχα και την καραπέτυχα. Και με πουσάρει στο tower, δεν μπορώ να κάνω λάσχη τώρα με την Ανίβια κάτω από το tower, αυτό είναι το θέμα. Έφαγε ένα hit. Άρχεται το Jarvan, καλή φάση. Γιατί κάνει τόσο damage, με ευριστικό είναι αυτό. Έλα, κάτι στο τέτοιο. Γιατί έρχεται με τόσο HP, what the fuck. Ψόφα! Yeah, εγώ την έφαγα. Πες μου ότι θα ψοφήσει και ο Jarvan. OP. OP. Έγραψα την G και έχασα το τέτοιο.
Το last hit. Anyway. Τώρα άντε να πουσάρεις. Εν τω μεταξύ, αν έχετε παρατηρήσει, έχω πάρει 2 στο Q. Γιατί πολύ απλά δεν έχει καθόλου καλό wave clear η Ανίβια πριν τα 6. Οπότε θες το Q για να κάνεις wave clear. Και έτσι κι αλλιώς το wall. Ω Θεέ μου, άντε πάλι. Και έτσι κι αλλιώς το wall δεν το πολύ χρησιμοποιείς. Χωρίς τέλος πάντων να το χρησιμοποιείς πιο πολύ στα teamfights. Το έχω σε αυτό. Πες μου θα το κάνει και freeze τώρα ο άλλος. Άντε μπράβο. Α, ήρθε. Πρέπει να κάνω recall τώρα, δεν μπορώ να πάρω τον bless, sorry. Μπορείς να το πάρει. Winter wind guide me. Α, έρχομαι. Έρχομαι, Τσάρβαν. Θα πεθάνει από το γκόλεμ, ξέρω εγώ. Δεν έκανα ούτε το stun, really. Οκ. Έχασα κάμποσα creeps, αλλά τουλάχιστον έχω το μπλε buff σχετικά νωρίς. Ωραία, έχω και δύο wards. Γενικά το Skarner δεν το φοβάμαι ιδιαίτερα. Και επίσης τώρα, μόλις πάω 6, θα αρχίσω να κάνω wave clear πολύ εύκολα. Δεν το φοβάμαι ιδιαίτερα το Skarner, γιατί μόλις πάρω το ulti θα μπορώ να το κάνω slow και δεν θα με πλησιάσει. Αυτός είχαν κάνει κανένα flash ή κάτι τέτοιο. Α, το είχα και το stun. Δεν το ήξερα θα το έτρωγε. Αλλιώς θα πήγαινα. Έλα που δεν πήρα το last hit. Πάρε το ulti, ντε. Ντε. Κοίτα εδώ αυτό το creep. Λέει όχι, εγώ δεν θα κάτσω μέσα στον κύκλο. Άντε γεια. Είμαι αυτόνομο. Α, να το σκάρω. Καλά παιδιά, ηρεμία, αφήστε με. Αφήστε με ρε. Νομίζω ότι ερχόταν ο Τζάρβαν από κάπου αλλού τέλος πάντων. Πες μου ότι θα έρθει εδώ στη σουγκλίδα του. Αχ, άμα ήταν εδώ θα είχε πλάκα. Κέιλ, πρέπει να προσέχεις. Ω, τον έχει, δεν ξέρω, μάλλον. Κάνε knock-up, please. Go. Γιατί δεν το έκανε, έπρεπε να το έκανε. Είχα stun και νομίζω δεν μπορεί να κάνει ulti όταν τους κάνω stun. Βέβαια σε αυτό δεν παίρνω και όρκο, αλλά έχω την εντύπωση ότι ισχύει. Μείνετε μέσα στον κύκλο, σας διατάζω. Ωραία. Ευχαριστώ. Πάω πίσω. Ίσως να μπορούσα να παίρνω και το wall τώρα, αλλά τέλος πάντων. Δεν πειράζει. Ωραία. Τώρα λέω να πάω για Rod of Ages να μην πάρω τσάλιση ή κάτι τέτοιο. Αυτό θα κάνω. Βέβαια δεν έχω τέτοιο για wards. Για να δω αυτό πότε τελειώνει. Α, έχει ένα λεπτό ακόμα. Αυτό πρέπει να έχει παραπάνω. Έχει 2 λεπτά. Ωραία. Κομπλέ. Και λέει 42, έχω 51. Θα μπορούσα να πήγαινε και καλύτερα, αλλά εντάξει. Έχασα και μερικά όταν μπήκα στο μπλε buff. Τέλος πάντων. Ο Ρενέκ τον έρχεται. Για να δω ο Ρενέκ τον πώς θα πάει. 52 εναντίον 46. Εντάξει, κομπλέ. Μην μου τα πάρεις αυτά. Σε ευχαριστώ. Λογικά έχει κάνει recall η Kale. Οπότε θα πουσάρω ένα άλλο wave να χάσει. Κρύψεις πολλά. Ωραία, cool. Και μου τελειώνει το μπλε buff όμως. Anyway. Ας πάω να φάω τα λικάκια γιατί σχεδόν δεν μπορώ να κάνω κάπου roam. Λείπουν όλα τα lanes. Και ας πάρω τώρα το wall. Το οποίο λέγεται crystallize, αλλά εντάξει. Τείχος είναι. Η Kale πρέπει να παίρνει το μπλε. Είχε μπλε. Δεν θυμάμαι. Ναι, πήρε το μπλε. Ας κάνω recall. 71 εναντίον 46. Α, οκ, τώρα τις ρίχνω αρκετά.
Και μπορώ να πάρω και το Catalyst και μερικά Quartz. Τι πάει να φτιάξει, μάλλον θέλει να φτιάξει Berserker Griffs και Haunting Guys, να υποθέσω. Ή κανένα Nasor's Tooth, πως φτιάχνει το Nasor's Tooth, θέλει τέτοιο, νομίζω θέλει. Έλα, δεν θα χάσω Creeps, δεν θα χάσω Creeps. Α, εδώ είναι. Οκ, okay, έχασα ένα. Ω, oh, Κέιλ. Α, όχι. Λάθος μου. Πού είναι ο Σκάρνερ, πες μου ότι θα έρθει, θα πάω εδώ και θα με πιάσει ή κάτι τέτοιο. Ανησυχώ. Σκάρνερ μην είσαι εδώ, please. Φοβάμαι να βάλω Word, ξέρω εγώ μην περιμένει εδώ πέρα στη γωνίτσα και κάνει κανένα flash τέτοιο και με πιάσει. Είναι εδώ Τζάρβαν βέβαια, οπότε δεν θα πρέπει να ανησυχώ τόσο πολύ. Και κόλλησα. Και τι γίνεται, ωραίο. Έλα εδώ να πάρουμε το Tower, Τζάρβαν. Jarvan, why? In every snowflake, an ally has been slain. Go. Γιατί δεν της κάνει ένα knock-up. Άντε, μπράβο. Οκ. Ωραία, θα πάρω και τον μπλε. All planned. Ωραία. Μην κάνει κανένα αστείο. Μπράβο, ευχαριστώ. Ωραία, Κέιλ έχει ακόμα 8 δευτερόλεπτα. Άμα έρχονταν εδώ Τζάρβα, νομίζω θα μπορούσαμε να πέραμε το tower. Γενικά, όταν τα άλλα lanes χάνουν, καλό είναι να παίρνετε το tower σας. Ακόμα και αν κερδίζετε το lane. Γιατί ουσιαστικά τους δίνετε gold. Ο Σκάρ δεν έχει ulti, οπότε δεν με ενδιαφέρει εδώ πέρα πολύ. Θα βαρέσει το tower. Κοίτα εδώ που κόλλησα πάλι. Please. That's Σκάρνα. Σκάρνα και τα μυαλά στα κάγκελα. Κοίτα εδώ τι γίνεται πάλι. Φύγε από εδώ. Με βρήκες τώρα που δεν έχω μάνα και χαίρεσαι. Βασικά θα κάτσω για ακόμα για 400 gold οπότε. Πάω να βοηθήσω Ρενέκτον. Ή δεν θέλει τη βοήθειά μου. Τι θέλει. Και ας βάλει κι άλλο ένα potion. Έλα. Για κάποιο λόγο πατάω το potion και δεν μπαίνει. Α, τι γίνεται. Εντάξει, αφού παίρνω και τα λάσκη έτσι. Νομίζω ότι τρώνε το δράκο οι άλλοι. Όχι. Όχι. Α, εδώ ήταν ένα word που μόλις τελείωσε. Yeah, τον έφαγε. Το κάνει το ulti λίγο. Ο γάτος μου μυρίζει, δεν ξέρω αν τον ακούτε. Ω, έτσι αυτά. Όχι, το ulti της όνα πήγε που να είναι. Πάμε, πάμε, dive. Go. Ούτε το passive. Τόσο καλός είμαι. Ο άλλος θα μου πάρει το tower. Μπα, όχι. Πάρτε αυτό, κάντε κάτι. Όχι ότι δεν κάνουν, μια χαρά τα πάνε. Πλάι εννοώ, χρειάζεται να κάνουμε κάτι τώρα γιατί η Kayle είναι όλη την ώρα mid. Ουσιαστικά κάνω roam, αφήνω τον εαυτό μου λίγο από πίσω, αλλά τέλος πάντων βοηθάω κάποιο άλλο lane. Αλλά πάλι την περνάω αρκετά σε CS. Αλλά έπρεπε να παίρνανε το tower τουλάχιστον. Τώρα θα χάσω το tower στο mid. Oh, fuck. Πώς δεν πήρα το άλλο το last hit. Δεν μπορώ να πάω εκεί, δυστυχώς. Προσπαθήσω να πάω και πάνω.
Όχι, δεν θα προσπαθήσω. Μπορεί να έρθει ο Τζάρβαν απλά meet και να πάρουμε το tower. Νομίζω ότι η Κέιλ έχει κάνει recall. Έχω αυτήν την εντύπωση. Γιατί το έκανα αυτό? Μόνο το έγινε. Anyway. Θέλω μια βοήθεια εδώ. Μια μικρή βοήθεια. Ωραία, απλά ας το πάρουμε έτσι, αντρίκια. Ωραία. Γιατί δεν χώνεται ο άλλος? Άντε, μπράβο, ήρθε και ο Τζάρβαν. Νομίζω ότι αυτός θα πεθάνει. Ωραία, cool. Worth, ήρθε και η Elise. Α, η Elise εντωμεταξύ, αντί να πουσάρει πάνω, ήρθε εδώ. Τώρα πάμε στο δράκο, λέω εγώ. Εδώ, εδώ. Α, ωραία, φάγανε και τον bot lane. Μάλιστα, ας τον φέρουμε έξω. Ωραία, αυτό το game πάει καλά, δηλαδή. Δεν ξέρω, είμαι θετικός. Μην λέμε μεγάλα λόγια, αλλά δεν ξέρω. Έτσι πηγαίνανε και τα προηγούμενα και μερικά τουλάχιστον τα προηγούμενα. Γιατί, πάρτο, smite. Ω Θεέ μου, με τρόμαξε. Η Elise, για να δω. Α, έχει Magic Penetration. Πρέπει να τη φοβάμαι λίγο. Ωραία, καιρός να πάρω το Red of Ages. Καλό να το παίρνεις νωρίς. Ωραία, αφού πήγε στα Wraith όμως η Elise, θα πουσάρω πρώτα. Και η Kayle έχει 92, εγώ έχω 132, οπότε τις ρίχνω αρκετά. Και έχω και 3-0-2. Άσε με! Μπράβο! Φέρε το εδώ μαζί μου το slow. Θα το πάρω παρέα. Δεν έχω πρόβλημα. Να το έχω τώρα, ήρθε το slow. Αυτά είναι. Βασικά πρέπει να είναι εδώ. Ας κάνω wave clear πριν πάω. Κοίτα αυτό! Δηλαδή είναι μέσα στον κύκλο γιατί δεν τρώει damage. Πες μου ότι θα τη φάνε. Πάτε τη ρε! Έρχομαι. Όχι! Ω, είναι όλοι εκεί. Λίγο γυρίστε όμως, μην πάτε έτσι γιούρια ρε παιδί μου. Α! Word. Πέθανες εσύ, λυπάμαι. Πέθανες. Πάμε στον άλλον. Πέθανες. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι έξυπνο. Όχι, δεν χρειάζεται να πάμε εκεί. Είναι αρκετά tanky για να το κάνουμε dive. Α, μου πήρε το μεγάλο CS. Τον μισό. Νομίζω θα το πάρουμε αυτό, τι και να κάνει ο τέτοιος. Αν πετάξει και μια σημεούλα να μου δώσει attack speed και στον εαυτό του. Ναι, εντάξει. Ναι, ρίξε μας damage. Μην μας κάνεις πολύ damage όμως και μας χτυπήσεις. Σιγά. Σιγά. Ήρεμα. Α, νόμιζα θα ακολουθούσες. Anyway. Α, ρε, είναι τον πηγαίνει mid, okay, ας φαρμάρει. Εντάξει, δεν έρχομαι. Είναι ανάγκη να μπω εδώ μέσα. Α, το bot lane ξαναψώφισε. Τουλάχιστον το φάγανε. Έναν για ένα, αλλά το δικό μας το kill. Α, εντάξει. Σφάγανε και τους δύο τουλάχιστον και πήρε και assist. Α, δύο για δύο. Ένα αποφασίζουνε. Το tower του δεν έχει πέσει. Καιρό να πάω να το ρίξω, μου φαίνεται. Επίσης, ούτε μια φορά στο game δεν μου έχουν χαλάσει το passive προς το παρόν. Ουσιαστικά μου είναι άχρηστο προς το παρόν. Riot, please, κάνε κάτι. Αλλά όχι, εντάξει, θα μου χρησιμεύσει 100%. Θα με πιάσει μια φορά ο Skarner. Φύγε. Φύγε, ρε. Βασικά θα μπορούσα να παίρνω και τις άλλες μπότες για να τρέχω. Θα ήταν αρκετά έξυπνο. Μην τα τρως όλα, Skarner. Skarner. Δεν του κάνω damage, τι έχει βγάλει. Α, μου πεις με τόσο HP. Δεν ξέρω που είναι η Kayle. We are all connected.
Α, δεν έχει μάνα, οπότε... ας το ψάρω εγώ. Α, δεν έκανε λάσχητο. Πού πας? Όχι, δεν θα τα κάνεις έτσι εύκολα. Α, την πέτυχα. Anyway, δεν ήταν και το καλύτερο wall αυτό. Η Caitlyn ξαναπέθανε και έχει τσαντιστεί. Okay. Ας πάω από πίσω τους. Βέβαια θα πουσάρει Caitlyn πολύ μη. Έλα, go, 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 go. Γιατί τρέχει τόσο γρήγορα? Δεν τρέχει τόσο γρήγορα. Η Σόνα τρέχει. Oh, GG! Ναι, ναι, θα σωθείς τώρα που, που μου κάνεις αυτό. Ωραία, χάλασε για το ulti, οπότε... Α, και η Caitlyn δεν πουσάρε mid. Okay. Οπότε ας πάρουμε αυτό για να το... Α, παίζει να το πάρω. Ωραία, ωραία, ναι, κομπάει mid. Πω πω, αυτός ο Skarner μανία, ρε παιδί μου, έρχεται εκεί μπλε μπλε μες στη χαρά. Φύγε, μακριά. Θα το χορεύω γύρω από τον τοίχο. Βάρα το tower λίγο. Ε, η Σόνα είναι πολύ γρήγορη, GG. Okay. Ωραία, νομίζω ότι το έχουμε, σχετικά. Και καιρός να βγάλουμε λίγο AP. Λιγάκι, όχι πάρα πολύ. Σχεδόν Drabantons. Όχι, Pink World Battle! Zyra! Α, το έχασε Zyra. Zyra, you noob. Για να δω, Varus, 139, εντάξει, δεν είναι ιδιαίτερα φεντερισμένος. Βασικά με τον Global Goal του Δράκου και τον Towers και όλα αυτά... νομίζω η Caitlyn μπορεί να έχει και περισσότερα gold. Α, δεν έχω wards, fuck. Ωραίος ο Renekton, μπορεί να πάρει το Towers. Ωχ, ο άλλος πήγε εκεί μέσα. Δεν τον νοιάζει τίποτα. Έλα μωρέ που μου κάνει ulti. Να μην χαρώ εγώ. Πέθανες. Τι ωραία λάσχητς που κάνουμε την Ανίβια. Τα έχετε δει παιδιά με το E. Πολύ ωραία. Do not tempt the beast. Όχι, απλά θα τον κάνω εγώ. Δεν χρειάζεται να κάνει κάτι ο J4. Ορίστε τον τρώμε πολύ γρήγορα. Λίγο ζώνει το Skarner και ωραία το G. Πάντως κάνω καταπληκτικά λάσχητς με το E, παιδιά. Και όντως το J4 έκανε πολύ καλή ulti. Και γενικά, το έχω παρατηρήσει, όποιο team απλά δεν βρίζεται, στο τέλος νικάει. Καιρός να πάω να πάρω το top. Νομίζω σε λίγο πρέπει να βγαίνει το μπλε. My farm! Όχι φίλε, είναι δικό μου. Okay, sorry Renekton. Έπρεπε να στο πάρω. Okay, πήραμε και αυτό το tower. Α, έχει βγει το μπλε. Α, και πρέπει να... Ναι, το αγοράζω το Rabotons. Θέλω λίγη βοήθεια νομίζω στο μπλε. Δεν μπορώ να περιμένω. Εδώ με χιτάκια. Για να φάω με χιτάκια το μπλε ξέρω εγώ. Α, μη. Ευχαριστώ. Έλα. Ναι, το άφησα με 8 HP εντωμεταξύ και το φάγαμε το τελευταίο hit. Και θα πάρουμε και wards. Άμα δεν θέλουν οι άλλοι να αγοράσουν wards, θα αγοράσω εγώ. Τέλος. Αλλά όχι, εντάξει, αγοράζουν και οι άλλοι, δεν έχω παράπονο. Δεν
Εν μεταξύ, όταν η ανίβια έχει μπλε, μπορείς να κάνεις ό,τι γουστάρεις μπροστά από το tower του άλλου. Βάζεις από τη μία πλευρά, ξέρω εγώ, εδώ πέρα τον τοίχο, από την άλλη ανοίγεις το R. Δεν μπορεί να πάνε πουθενά και εσύ απλά ρίχνεις free hit στο tower. Ελπίζω να μην ψοφήσουν εκεί πέρα. Παιδιά, παιδιά, μην κάνετε κανένα αστείο, please. Ah, god. Τώρα θα κάνω face σε κάτι κακό. Όχι, όχι. Για να δω τι μπορώ να... Έλα λίγο να ακολουθήσει εδώ βάρους. Τα καλύτερα λάσκες, παιδιά, δεν υπάρχουν καλύτερα. Αυτό το άξιζα, έκανα και stun. Ωραία, λογικά τώρα παίρνουμε αυτό το... Was a bait. Λογικά θα το πάρω αυτό το tower, έχουν σχετικά μεγαλούτσικα timers. Ναι, θα το πάρουμε εύκολα. Okay. Νομίζω ότι μπορούμε να πάμε και mid κατευθείαν, γιατί λογικά θα πάει κάποιος να φαρμάρει αυτό το wave. Φοβάμαι λίγο το που είμαι μόνος μου. Θέλω παρέα. Ας τους ξαναπάρω τα Wraith. Αλλά είμαι καλός μωρέ και θα τους τα πάρω όλα. Φύγε! Ξού! Μακριά. Έλα εδώ Σόνα, Σόνα. Α, φύγε. Φύγε. Έχω ακόμα το αυγό μου, παιδιά. Θα κάνει flash, δεν ξέρω. Πιάστε την! Κυνηγήστε τους! Όχι ρε! Νομίζω ότι ίσως να καταφέρω να κάνω stun. Ή όχι. Οκ. Δεν φεύγει. Δεν φεύγεις. Θα φύγεις, καλά. Εντάξει, αράξτε παιδιά, ηρεμία. Δεν, να φαρμάρω πάω καημένος. Ωραία, ωραίο. Λογικά θα πεθάνει και ο βάρους, ναι. Ωραία, μπορούμε να φάμε αυτόν. Ελάτε εδώ, ελάτε εδώ. Ναι, μπορούμε να το φάμε. Δεν έχω μπλε μπαφ, αλλά έχω full mana. Και μόνο με τον Jarvan, ξέρω εγώ, το ρίχνω σχετικά εύκολα, οπότε... Caitlyn, please! Oh, θα πεθάνω. Καλά, δεν θα πεθάνω, θα μου... Kate! Oh, Θεέ μου. Oh, Θεέ μου, αν άκουγαν το call, μόνο αυτό, να άκουγαν το call. Όχι! Αυτός ο τείχος δεν ξέρω πώς πήγε και πώς πέθανα. Πώς πέθανα από Ignite. Βασικά δεν πέθανα, τέλος πάντων έβγαλα το passive. Ωραία, νομίζω μπορώ να πάρω τώρα αυτό. Ναι, μπορώ. Εντάξει, είναι 22-11. Δεν μπορούμε να το χάσουμε αυτό το παιχνίδι. Δηλαδή, please. Για να δούμε, έχει πιν κάποιος. Δεν έχει. Δεν πειράζει. FPS, please. Μπράβο, συμμορφωθήκατε. Και ξαναξεσυμμορφωθήκατε. Go, go, go. Τώρα μπορούμε να παλέψουμε στο δράκο, αν τα καταφέρω. Please, μην κάνει τις ideas. Τι γίνεται! Ωραία, έτσι, έτσι τους το... Οκ, πήγε και πτήκ. Πού πάω? Έχω κολλήσει. Καλά, Σκάρνερ τώρα δεν την γλιτώνεις.
Και είχα κολλήσει και σε όλο το fight εδώ μεταξύ. Α, πλάκα θα έχει να το παίρνω με auto-attack. Εν τω μεταξύ τον Draco δεν τον πήραμε τελικώς. Τους φάγαμε όλους, αλλά μπορούμε να ψάρουμε κιόλας. Μπορούμε να πάμε και στον Baron. Εντάξει, άμα είχα κολλήσει όλο το fight και το πήραμε κιόλας, σημαίνει ότι τα πάμε καλά. Τέλος πάντων. Πάω ένα pink. Έχει πολύ farm εδώ πάνω, αλλά δεν το παίρνει κανείς. Α, κάνω surrender. GG, well played. Έπρεπε να κάνω record για να κερδίσω ένα παιχνίδι. Σπάει το βουντού. Εν τω μεταξύ είμαι σίγουρος ότι κάποιος από αυτούς που γράφουν κάτι comments δεν θα ανέβεις ποτέ και όλα αυτά. Επειδή ανέβηκα, είχε πάρει μια κούκλα βουντού, είχε πάρει και μια καρφίτσα και τσίμπαγε εκεί. Δεν θα κερδίσει και τσίμπαγε και τσίμπαγε. Όχι, το σπάσα, τελείωσε. Είναι πιο δυνατό το record. Anyway, αυτό ήταν το έλεγχο της μέρας μας. 13, άμα σας άρεσε μπορείτε να κάνετε ένα like, άμα δεν θέλετε να χάσετε τα επόμενα βίντεο μπορείτε να κάνετε ένα subscribe και αυτά από μένα, θα τα πούμε την επόμενη φορά. Γεια σας!